Αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας στην σημερινή, πιστεύω, πολύ ενδιαφέρουσα ημερίδα. Η πρώτη καρδιολογική κλινική, εκτός των άλλων, συμμετέχει μόνιμα και κάθε χρόνο στο επιστημονικό πρόγραμμα της Επιστημονικής Ένωσης των Γιατρών του Υγεία και όχι μόνο. Είναι μια αρχή την οποία την ακολουθούμε από τους διευθυντές μας. Παλιότερα τον κύριο Βορύδη, εγώ δεν τον έχω γνωρίσει ως διευθυντή βέβαια, αλλά τον κύριο Μάλιο, ο οποίος μέχρι τώρα έχει συνεχώς μια αυξανόμενη, πιστεύω, επιστημονική ανησυχία, παρότι ο ίδιος θεωρεί τον εαυτό του πρώην γιατρό, και βεβαίως τον κύριο Πιπηλή, ο οποίος είναι γνωστός όχι μόνο την παρουσία του εδώ στο νοσοκομείο, καταξιωμένος ομιλητής βεβαίως Ελλάδα και διεθνώς. Και βεβαίως η πατρότητα των διαφόρων τίτλων στις επιστημονικές συναντήσεις είναι δικιά του. Θέλω να πω ότι αυτή είναι ένα περιστατικό το οποίο έχουμε παρουσιάσει. Μάλιστα το είχα παρουσιάσει εγώ με τον κύριο Πιπηλή και τον κύριο Τσάκωνα. Ο πραγματικός τίτλος ήταν «Επίμονα εδήματα σε παχύ σαρκοασθενή». Και στο τέλος γράφαμε «Θα προβληθεί και ταινία μικρού μήκους σε επελεύθερωση μιας φυλακισμένης». Δεν νομίζω ότι γι' αυτό μαζεύτηκε πάρα πολύ κόσμο. Νομίζω είναι πολύ ουσιαστικό το περιστατικό. Ας πάμε λοιπόν να δούμε το περιστατικό. Πρόκειται για έναν άνδρα 48 ετών οδηγό αγώνων, έχει μια δύσπνοια στην κόπωση και επίμονα εδήματα κάτω άκρων. Από την αντικειμενική εξέταση να κρατήσουμε ότι έχει μια πλήρη αριθμία, είναι απαχύσαρκος με ένα BMI πάνω από 37, έχει βήθιους καρδιακούς τόνους, δεν έχει φυσίματα, δεν έχει περικαρδιακή τριβή, το τονίζουμε αυτό, έχει μειωμένο ψιθύρισμα αναπνευστικό, έχει μη μουσικούς στις βάσεις και εδήματα που πηγαίνουν πάνω από τα γόνατα και είναι σκληρά. Αυτά είναι λοιπόν οι συνέπειες στα πόδια του από την χρόνια στάση. Και από το ατομικό αναμνηστικό πριν 13 χρόνια και για μια πενταετία έχει υποτροπιάζοντα επεισόδια ιδιοπαθούς περικαρδίτιδας. Πριν 7 χρόνια, που είναι και πρώτη νοσηλεία στο Υγεία, έχει παρατηνόμενο εμπείρετο. Τότε γίνεται και ένας έλεγχος για νόσο του συνδυτικού ιστού, γιατί έχει το ιστορικό των πολλών επεισοδίων ιδιοπαθούς περικαρδίτιδας και είναι αρνητικός. 5 χρόνια πριν τον δούμε εμείς, έχει μια παρόξυνση της ΧΑΠ, έχει άπνοια, ύπνο, έχει φλεβική ανεπάρκεια, όπως είπαμε πριν, και έχει παροξυμική κολπική μαρμαργία, που πλέον είναι εμένουσα εδώ και 12 μήνες. Η φαρμακευτική αγωγή βλέπετε συνδυασμό υψηλών δόσεων διουρητικών και της αγγείλης και θιαζίδες και ανταγωνιστές της αλδοστερώνης. Παίρνει σόπτιν για control rate και βεβαίως βρίσκεται υπό συνδρόμ με καλό χρόνο προθρομβίνης και σε TAF4 γιατί εντωμεταξύ έχει αναπτύξει και υποθυριωδισμό από λήψη αγκορών. Από τα εργαστηριακά θα κρατήσουμε μια νεφρική ανεπάρκεια, ήπια χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, η οποία είναι σταδιακά επιδεινώνεται εδώ και 3 χρόνια. Και μια αυξημένη παραθορμόνη πρακτικά, η οποία είναι στα πλαίσια αποσβεστημίας και δευτεροπαθούς υπερπαρθυριωδισμού και αυξημένο TSH υποθυριωδισμός, όπως είπαμε και πριν. Το καρδιογράφημα της εισαγωγής είναι αυτό. Είναι μια κολπική μαρμαργή, η οποία είναι μάλλον με καλή κοιλιακή ανταπόκριση. Και εδώ η ακτινογραφία θώρακος η απλή, η οποία παρότι έχει συμπτωματολογία δεξιάς καρδιακής ανεπάρκειας, να το πούμε, δεν έχει μεγάλο καρδιοθωρακικό δίκτυο. Έχει μια επίταση της φορογωγιακής και ακράφησης στα μέσα και κατώτερα πνευμονικά πεδία, αλλά εδώ όμως εδώ στην προφύλα ακτινογραφία θα δείτε είναι πρόδειλη αυτή η ασβέστηση του περικαρδίου που αμέσως πηγαίνει το μυαλό σε συγκεκριμένη παθολογική κατάσταση. Από το τρύπες καρδιάς θα κρατήσω κάποια ορισμένα θέματα μόνο, ότι το κλάσμα εξωθήσεως είναι διατηρημένο, έχει μια οριακή διαστολική διάμετρο στην αριστερή κοιλία, αυξημένο διαταμένο αριστερό κόλπο, μια οριακή πίεση στην πνευμονική αρτηρία, έχει παχύ περικάρδιο, το οποίο συνδυάζεται και με την εικόνα από την ακτινογραφία, δεν έχει υγρό και τα σχόλια έχει μια διακύμανση ουρών με την αναπνοή. Βεβαίως το μυαλό των περισσότερων από εδώ πηγαίνει στην συμπιαστική περικαρδίτιδα. Όποτε υπάρχουν βρήματα δεξιάς καρδιακής ανεπάρκειας με αυτά τα χαρακτηριστικά, με αυτό το ιστορικό, πηγαίνει το μυαλό στη συμπιαστική περικαρδίτιδα. Πρέπει όμως να το επιβεβαιώσουμε. Πρέπει να επιβεβαιώσουμε λοιπόν τη συμπιαστική φυσιολογία, να αποκλείσουμε την πιο συχνή πάθηση που μπαίνει στη διαφορική διάγνωση, που είναι η περιοριστική μυοκαρδιοπάθεια, γιατί έχει ουσιαστική σημασία. Είναι άλλος ο δρόμος που πηγαίνει κανείς αν έχει μπροστά του ένα στιγμή συμπιαστική περικαρδίτιδα, σκέφτεται την επεμβατική αντιμετώπιση προφανώς, και άλλο η περιοριστική μυοκαρδιοπάθεια. Έχει πολύ μεγάλη σημασία και δεν είναι καπρίτσο μας να σπάζουμε το κεφάλι μας να διαφοροδιαγνώσουμε αυτές τις ασθένειες. Και βεβαίως να ελέγξουμε και τα στεφανιά. Να θυμίσουμε λιγάκι την παθοφυσιολογία της συμπιαστικής περικαρδίτιδας. Το ανελαστικό και το παχύ περικάρδιο έχει μια ολοκληρωμένη διατασιμότητα. Δύο είναι οι βασικές παθοφυσιολογικές διαταραχές. Πρώτον, δημιουργεί στις καρδιακές κοιλώδεις μια μέσο τέλο διαστολική συμπίεση. Είναι το σημείο κλειδί αυτό. Δεν κάνει συμπίεση σε όλη τη φάση της διαστολής. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα
Στην πρώτη φάση της συστολής, να θυμίσω, τα ξέρετε όλοι βέβαια, υπάρχει μια απότομη και ταχεία πλήρωση των κοιλιών και στη συνέχεια υπάρχει άνοδος και εξίσωση των διαστολικών πιέσεων στο μέσο και τέλος της διαστολής. Αυτό έχει σαν συνέπεια να μετατοπίζει το μεσοκοιλιακό διάφραγμα ανάλογα με τις ανάγκες της φλεβικής επιστροφής και ανάλογα με τον αναπνευστικό κύκλο, που είναι η δεύτερη βασική παθοφυσιολογική διαταραχή. Στη συμπαιστική περικαρδίτιδα υπάρχει δυσχέρεια μετάδοσης των αναπνευστικών μεταβολών. Δεν είναι αδυναμία, είναι δυσχέρεια. Και μάλιστα δεν είναι η ίδια στις αριστερές με τις δεξιές κοιλότητες. Είναι μεγαλύτερη η δυσχέρεια από τις αριστερές καρδιακές κοιλότητες. Γι' αυτό και στην εισπνοή, που πέφτει η ενδοθωρακική πίεση, πέφτει η πίεση ενσφήνωσης. Όμως η διαστολική πίεση της αριστερής κοιλίας είναι ψηλή, όπως είπαμε. Δεν δημιουργείται κλίση πίεσης, που αυτή είναι η οδηγός που κάνει την κοιλιακή πλήρωση, με αποτέλεσμα να μειώνεται η πλήρωση στην αριστερή κοιλία. Αυτό έχει ένα αποτέλεσμα, επειδή είναι ο περικαρδιακός όγκος είναι δεδομένος στη συμπιαστική περικαρδίτιδα, να υπάρχει μετατόπιση του μεσοκοιλιακού διαφράγματος από τη δεξιά κοιλία προς την αριστερή. Είναι αυτή το septal bands που λέμε, η αναπήδηση του μεσοκοιλιακού διαφράγματος. Αυτό έχει ένα συνέπεια, η ροήδια της μητροειδούς να μειώνεται σε σχέση με την ροήδια της τριόχυλας κατά 40%. Αυτό είναι ένα πολύ συγκεκριμένο και γνωστό slide. Στο πάνω μέρος του slide υπάρχουν οι φυσιολογικές κυματομορφές. Στο κάτω αριστερά υπάρχει η εξίσωση της διαστολικής πίεσης της αριστερής με τη δεξιά κοιλία. Στην αρχική φάση υπάρχει το dip, το λεγόμενο, η μεγάλη πτώση της διαστολικής πίεσης, που στη συμπιστική περικαρδίτιδα υπερβαίνει τα 7 χιλιοστά της στήλης υδραγύρου, ενώ στην περιοριστική, όπως θα δούμε παρακάτω, δεν την υπερβαίνει. Και στη συνέχεια εξισώνεται μεταξύ αριστερή και δεξιά, στο δεξιό μέρος του κάτω slide, είναι η εξίσωση της πίεσης της αριστερής κοιλίας με το δεξιό κόλπο. Και εδώ το πολύ σημαντικό είναι το ψι κύμα στην κυματομορφή του δεξιού κόλπου, που υπερέχει σαφώς του χ κύματος. Είναι η φάση του emptying, του αδειάσματος του δεξιού κόλπου, που επειδή μπορεί στην αρχή της διαστολής να γίνει, υπάρχει πολύ μεγάλη αύξηση της ροής από εκεί. Και εδώ είναι ακριβώς αυτό που είπαμε πριν, τι συμβαίνει στην εισπνοή και στην εκπνοή. Πολύ γρήγορα να πούμε πάλι ότι στην εισπνοή μειώνεται η πλήρωση της αριστερής κοιλίας σχέση με τη δεξιά. Το αντίθετο συμβαίνει στην εκπνοή. Και το χαρακτηριστικό σημείο επίσης που θέλω να πω είναι αυτό εδώ. Είναι η πίεση, η κυματομορφή στις υπατικές φλέβες στο περιχωράφημα καρδιάς, που επειδή διαταράσσεται πάρα πολύ στην εκπνοή η ροή, υπάρχει ανάστροφο κύμα D στο σήμα Ντόμπλερ των υπατικών φλεβών. Αμέσως μετά, κάναμε αμέσως, είναι ακριβώς η ίδια η εικόνα που έδειξε ο συνάδελφος ο Πέδρος ο Δανιάς πριν. Είναι μάλλον από τον ίδιο τον ασθενή. Δίνει ακριβώς εδώ στη μαγνητική τομογραφία, που επιβεβαιώνεται απολύτως η συμπιεστική φυσιολογία, που βλέπει κανείς ότι καθώς πέφτει το διάφραγμα στην εισπνοή, αμέσως. Θα το ξαναδείξουμε πάλι. Όχι, είναι το προηγούμενο. Πέφτοντας το διάφραγμα, εξισώνεται το μεσοκοιλιακό διάφραγμα, λόγω του ότι η δεξιά κοιλία πληρώνεται σαφώς πιο πολύ σε σχέση με την αριστερή κοιλία. Εδώ σε μια στατική εικόνα της μαγνητικής τομογραφίας, όπου βλέπει κανείς το πολύ παχύ περικάρδιο. Εδώ προχωρήσαμε σε καθυτηριασμό προφανώς για να επιβεβαιώσουμε τη συμπιεστική φυσιολογία και να ελέγξουμε και τα στεφανία. Βλέπει κανείς εδώ την πάχυνση του περικαρδίου. Βλέπει το σύστημα της αριστερής στεφανιάς κυκλοφορίας, που είναι χωρίς σημαντικές στεφανιές στενώσεις. Και δεξιά, και αυτή είναι μια πάρα πολύ ωραία στατική εικόνα, που δείχνει την δεξιά στεφανιά αρτηρία, που έχει την υπερκαρδιακή πορεία και αμέσως δίπλα ακριβώς έχει την πάχυνση του περικαρδίου. Στο δικό μας ασθενή τώρα, για να μιλήσουμε συγκεκριμένα, υπάρχει εξίσωση των διαστολικών πιέσεων αριστερής κοιλίας και πνευμονικής. Είναι περίπου 30 χιλιοστά. Να πούμε εδώ πέρα ότι είναι σημαντικό ότι η συστολική πίεση πνευμονικής είναι 50 χιλιοστά. Δεν πάει παραπάνω, δεν πάει πολύ ψηλά. Και αυτό είναι ένα διαφοροδιαγνωστικό σημείο. Η διαστολική πίεση της πνευμονικής αρτηρίας και της δεξιάς κοιλίας πηγαίνει πάνω από το 1 τρίτο της συστολικής πίεσης. Και εδώ επίσης η εξίσωση των διαστολικών πιέσεων με το δεξιό κόλπο στα 30 χιλιοστά. Από τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας του 2015 για τη θεραπεία της συμπιεστικής περικαρδίτιδας, προφανώς κλάση 1 είναι η θεραπεία εκλογής, είναι στη χρόνια συμπίεση περικαρδιεκτομή. Απλά να πούμε εδώ ότι υπάρχει και ο χώρος για τη φαρμακευτική θεραπεία σε ειδικές καταστάσεις, στη φυματιώδη περικαρδίτιδα, η οποία δεν είναι πάρα πολύ σπάνια σε ορισμένες γωνιές του πλανήτη, όπου εκεί πέρα να θυμίσω, μάλλον να πω, ότι χρειάζεται τουλάχιστον 6 μήνες αντιφυματική αγωγή για να μειώσει την πιθανότητα ανάπτυξης συμπιεστικής περικαρδίτιδας. Και αντίθετα, αν μετά από 4-8 εβδομάδες
αντιφυματικής αγωγής δεν υπάρχει υποχώρηση της συμπιεστικής φυσιολογίας, πρέπει να προχωρήσει και περικαρδιεκτομή. Στη συστάση υπάρχει σύσταση για 2β για εμπειρική αντιφλεγμονώδη διαγωγή, που όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι συμμετέχει και φλεγμονή ή ότι είναι παροδικά τα ευρήματα της συμπίεσης. Και από τους αφορισμούς του Ιπποκράτη, μιας και σήμερα κάναμε μια μεγάλη αδρομή και στον Ιπποκράτη, ο κόσα φάρμακα ακούγεται, σίδερος είτε. Επειδή λοιπόν δεν μπορούσε να βελτιωθεί ο συμπαθής ασθενής μας, φωνάξαμε λοιπόν τους χειρουργούς για να μας λύσουν το πρόβλημα. Αυτή εδώ είναι η ομάδα του κυρίου Χλαμπουτάκη, ήταν όταν ήταν χειρουργούς, είναι παλιότερο το περιστατικό, με τον κύριο Παντελιάδη και τον κύριο Τσιτσιπά και την ομάδα τους. Να πούμε εδώ πέρα κυματομορφές. Βλέπει κανείς τον ασθενή μας εδώ πέρα κάτω, στο κάτω μέρος της, την πίεση, την πνευμονική αρτηρία, που βλέπει κανείς την υψηλή διαστολική πίεση. Και εδώ βλέπει κανείς εδώ αμέσως με την πρώτη διάνοιξη του περικαρδίου στην δεξιά κοιλία την εμπόδιση που υπάρχει, την παρεμπόδιση που υπάρχει στην πλήρωση και στην υγεία. Αυτό λοιπόν είναι ένα έβριμα που δείχνει ακριβώς το πάχος του περικαρδίου, πόσο μεγάλο ήταν. Και εδώ, μετά την πρόοδο της επέμβασης, πόσο απελευθερώνεται συνολικά η καρδιά από την περικαρδιεκτομή. Αμέσως μετά οι κυματομορφές που πέφτουν, 15 πίεση στην διαστολική πίεση στην πνευμονική αρτηρία. Αυτά είναι κάποια ευρήματα μετά. Και η ιστολογική εξέταση, πολλαπλά τεμάχια, συνολικά 18, πολύ μεγάλη επέμβαση, πάχος μέχρι 0,7 εκατοστά, εκτεταμένη αναπόθεση ασβεστίου, κριτιδόδης έως σκληρή σύσταση, συμπέρασμα μορφολογικές αλλοιώσεις χρονίας περικαρδίτιδος. Η μεταχειρητική πορεία είναι εντυπωσιακή, εντυπωσιακή ελάττωση του ειδήματος, απώλεια βάρους 18 κιλά σε 15 μέρες, βελτίωση ενοχής στην κόπωση, βελτίωση των βιοχημικών παραμέτρων. Δύο λόγια για να τελειώσω, κύριε Πρόεδρε, για την αιτιολογία. Θα κρατήσω μόνο ότι είναι πολύ υψηλό το ποσοστό συμπιεστικής περικαρδίτιδας μετά από ιδιοπαθή, ιογενή, από τις συνηθισμένες περικαρδίτιδες που βλέπουμε. Μπορεί να δει κανένας από το 42% και 49% των περιπτώσεων ανάλογα με τις μελέτες. Να πούμε τη μεταλλημμώδη μετά από την PN 3-6%, αλλά είναι σημαντικό για τη φυματιώδη περικαρδίτιδα, όπως είπα πριν, και βεβαίως μετακτηνική ή μετά από ιδιαίτερα σε περιπτώσεις ενός Hodgkin και CA μαστού. Να επιμείνω λοιπόν και να μας μείνουν κάποια από όλες τις, από τη διαφορετική διάγνωση της συμπιεστικής περικαρδίτιδας με την περιοριστική μυοκαρδιοπάθεια. Να πω ότι η συμπιεστική περικαρδίτιδα είναι επιμένουν το ψι κύμα, όπως είπα πριν, η εξίσωση των πιέσεων, το σημείο της τετραγωνικής ρίζας που είναι πάντα παρόν στη συμπιεστική περικαρδίτιδα, ενώ δεν είναι τόσο σίγουρο στη περιοριστική μυοκαρδιοπάθεια. Η διαστολική πίεση που περνάει το 1 τρίτο της, φτάνει στο 1 τρίτο και παραπάνω της συστολικής πίεσης της δεξιάς κοιλίας, και η μεγάλη επίδραση των κοιλιών που υπάρχει στη συμπιεστική περικαρδίτιδα, ενώ δεν υπάρχει στην περιοριστική μυοκαρδιοπάθεια. Και αυτό το rapid feeling weights είναι το σήμα της διαστολής, στην πρώτη φάση της διαστολής, που είναι πάνω από 7 χιλιοστά στη συμπιεστική περικαρδίτιδα, είναι ειδικά σημεία εδώ. Από τις ίδιες, από τις οδηγίες για την συμπιεστική περικαρδίτιδα, πάλι από τις Ευρωπαϊκές Καρδιολογικές Εταιρείες, είναι μαζεμένα όλα τα στοιχεία, δεν θέλω να επιμείνω πολύ. Να πω μόνο για το σημείο κιουσμάλου, που είναι σχεδόν πάντα συμπιεστική περικαρδίτιδα, διάταση των σφαγίτιδων, ιδιαίτερα στην εκπνοή, που δεν είναι τόσο συχνό στην περιοριστική μυοκαρδιοπάθεια. Να πούμε για την ακτινογραφία θώρακα ότι βοηθάει μεν, αλλά μέχρι το 1 τρίτο των περιπτώσεων φτάνει να βλέπει την ασβέστουση. Μπορεί να μην τη βλέπει την ασβέστουση στην ακτινογραφία. Από τα υπερχογραφήματα, να πω εδώ την αναπνευστική, την διακύμαση των ροών και στη μητριωδή και στην πνευμονική φλέβα. Και βεβαίως αυτό ένα σημείο από τη Mayo Clinic για το tissue Doppler, για το peak, το έψιλον τόνος, που είναι πάνω από 8 cm στη συμπιεστική, ενώ κάτω από 8 cm στην περιοριστική μυοκαρδιοπάθεια. Και βεβαίως για τον καθυτερεσμό είπαμε την αξονική διαμαγνητική τομογραφία καρδιάς, που μπορεί να δώσει βεβαίως τη διάγνωση. Πρώτο-τελευταίο, να θυμίσω εδώ ότι υπάρχουν και κάποιες άλλες μορφές συμπιεστικών καταστάσεων που έχουν μεγάλη σημασία. Είναι η παραδοτική συμπίεση, η οποία πρέπει να διαφοροδιαγνωστεί από την επιμένουσα και από την περιοριστική μυοκαρδιοπάθεια. Το σκέφτεται κανείς όταν τα ευρήματα έρχονται και φεύγουν. Οπότε εκεί μπορείς να δώσεις και κάποια εμπειρική αντιφλεγμονώδη διαγωγή. Η υγρή συμπιεστική περικαρδίτιδα την υποπτεύεις όταν μετά από παρακέντηση του περικαρδίου δεν πέφτει πάνω από 50% η πίεση στον δεξιό κόλπο.
Και τότε εκεί πέρα πρέπει να υπάρχει συνδυασμός περί καρδιοκέντης και αντιφλεγμονώδους θεραπείας. Και η χρόνια συμπίεση υπάρχει και αυτή, που είναι πάνω από 3-6 μήνες, που είναι ασθενείς που έχουν, είναι ομάδες υψηλού κινδύνου, high risk ασθενείς, οι οποίοι δεν μπορούν να πάνε για λόγους υψηλού κινδύνου στο χειρουργείο, που χρειάζεται εκεί να τους αντιμετωπίσουμε όσο μπορούμε φαρμακευτικά. Εδώ είναι από το βιβλίο του Paul Dudley White το 1945. Πριν και μετά την περικαρδιεκτομή, νόσος πικ το λέγαν τότε, πώς είναι η εικόνα πριν και πώς είναι μετά σε ένα νεαρό άτομο. Πιστεύω ότι δεν δώσαμε τόσο πολύ ανεμπόδιση ταχεία πλήρωση στις δεξιές κοιλότητες στον ασθενή μας. Θα πω μετά αυτό. Στα μηνύματα λοιπόν συμπροσπίζει ο κύριε Πρόεδρε ότι συνήθως η ογγενής περικαρδίτητα μπορεί να δημιουργήσει σοβαρές επιπλοκές. Η υποψία συμπίεσης τίθεται σε ανεξήγητα υψηλή κεντρική φλεβική πίεση επιστορικού περικαρδίτιδας. Η διάγνωση τίθεται με αιμοδυναμικά κριτήρια από τον καθυριασμό και από τον Ντόπλερ και η παρικαρδιεκτομή προσφέρει εντυπωσιακή βελτίωση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.